έβγαλε ειδήσει συνάντηση άντρου Κυπριανού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μετά τη συνάντηση που κράτησε μία περίπου ώρα, ο άντρος Κυπριανού αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι εισηγήθηκε συγκεκριμένη πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επανασύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποσχέθηκε ότι μετά από τις βουλευτικές θα επανεξετάσει το θέμα, όμως θεωρεί ότι πριν από τις εκλογές δεν μπορεί να προχωρήσει σε σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. Η ξεχωριστή ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών χρυσάφε προκύπτει μετά και τις αποκαλύψεις συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι προφανές ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τουλάχιστον επί του παρόντος, αποφεύγει τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. Άλλωστε, δεν είχε κρύψει τη δυσαρέσκειά του μετά τις αποκαλύψεις του Μαρίνου Σιζόπουλου. Να πούμε, Χρυσάφη, ότι αύριο θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο, ενώ ο Άντρος Κυπριανού αναφέρθηκε και στις συνομιλίες, τονίζοντας ότι το κλίμα είναι καλύτερο, αλλά υπάρχει ακόμη απόσταση. Έχουμε μια δήλωση να την παρακολουθήσουμε. Ναι. Είναι προφανές ότι υπάρχει έναν καλύτερο κλίμα στις τελευταίες συναντήσεις. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να καλύψουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να υπάρξει κατάληξη.